Ελπίζω οι επιλογές μου να αρέσουν στα κορίτσια. Ανυπομονώ να βγω στην πασαρέλα. Πάμε, Σίσσυ. Θέλω να λάμψεις το ραντεβού με το αγόρι σου. Ελάτε κι εσείς από εδώ. Σε λίγο θα βγει το leather. Έτοιμες? Σας την παραδίδω. Σίσσυ, δεν βρω έξω. Είχες, δεν είχες, την έβαλες την ψηλή την πότα. Το αγόρι εκεί θα κοιτάει όλο το βράδυ. Φιλούλες. Και μίνι φούστα χαμούλης. Χαμογέλα, καλέ. Α, πήρε θάρρος. Super sexy Σίσσυ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου. Ακόμη και που έχει φύγει μια τουφίτσα δεν με πειράζει, γιατί μου κάνει ατιμέλητο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και το μακιγιά σου. Ωραίο σκούρο κραγιόν, καθαρά μάτια. Η κρίκη, παρόλο που μου φανόντουσαν μεγάλη στο μαγαζί, τώρα που έπιασε τα μαλλιά σου είναι ό,τι πρέπει, γιατί δίνουν μια λάμψη και έναν όγκο που τον θέλουμε. Το top το οποίο έχει διαλέξει είναι ωραίο, ανάλαφρο και λευκό και σίγουρα σε φωτίζει. Μ' αρέσει η επιλογή του δερμάτινου τζάκετ από πάνω, αλλά δεν μ' αρέσει τόσο cropped και κοντό. Η μίνι φούστα δεν θεωρώ ότι σου πάει ιδιαίτερα. Είναι ωραίο κομμάτι μεμονωμένα, αλλά δεν μου το έχει φορέσει σωστά. Για να ήταν άρτιο το σετάρισμα, θα έπρεπε να μου βάλει ένα ντεμίο πακ καλσόν ή λεπτό μαύρο μαζί με τι over the knee μπότες. Πασαρέλα μέρος δεύτερο. Την έφαγε με τα μάτια η Φωτεινή. Σίσσυ, δεν μου λες, σου άρεσε η πασαρέλα? Μου άρεσε, το διασκέδασα. Δεν έχω ξανακάνει πασαρέλα άλλωστε, οπότε άλλη μια εμπειρία τσεκ από τη λίστα μου. Είχε έναν αέρα. Στην αρχή ήταν λίγο σφιγμένη, μετά απ' έξω από τον αέρα λίγο χαλάρωσε. Ήταν μια πολύ γλυκιά παρουσία. Ας δούμε τώρα πόσα πλήρωσε η γλυκιά αυτή η παρουσία. Για το τζάκετ έδωσε 19,90, για την μπλούζα 44,90, η φούστα κόστισε 35€, η τσάντα 49€, τα σκουλαρίκια 9€ και οι μπότες 89,90. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 247€ και 70 λεπτά και της έμειναν 102€ και 30 λεπτά.